Σεμινάριο με θέμα εγκλισμός και δικαιώματα πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής του Δημοτικού Πανεπιστημίου Θράκης με το αντικείμενο της θεματικής ενότητας και των εισηγήσεων αφορά τη στάση σοφρονιστικής πολιτικής και την ελληνική πραγματικότητα με δύο κύριους εισηγητές. Ξεκινάμε την πρώτη ενότητα του σεμιναρίου, του ετήσιου σεμιναρίου, με θέμα εγκλισμός και δικαιώματα, το οποίο πραγματοποιείται στη Νομική Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, από τον τομέα ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών και το Εργαστήριο Εγκληματολογίας. Η σημερινή θεματική έχει σχέση και ως άξονες της τάσης, της διεθνής τάσης σοφρονιστικής πολιτικής και την ελληνική πραγματικότητα. Στις επόμενες θεματικές του σεμιναρίου αυτού θα αναλυθούν ειδικότερες κατηγορίες, όπως είναι οι ψυχικά ασθενείς έγκλειστοι, όπως είναι οι τοξικοεξαρτημένοι έγκλειστοι στις φυλακές, οι μετανάστες στα κέντρα κράτησης μεταναστών, τα νέα ζητήματα που δημιουργούνται με την ηλεκτρονική επιτήρηση, με τους νέους θεσμούς της ηλεκτρονικής επιτήρησης, με τα καταστήματα τύπου γάμα. Στόχο του σεμιναρίου αυτού που θα υλοποιηθεί τη φετινή χρονιά είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές μας, ως νέους νομικούς, να αντιληφθούν ειδικότερα τα ζητήματα της σοφρονιστικής μεταχείρισης των ατόμων που βρίσκονται σε καθεστώς στέρησης ελευθερίας τους, να πάρουν μία γνώση ειδικότερη για τα ζητήματα που αναφύονται γύρω από το πρόβλημα αυτό, έτσι ώστε να θεμελιώσουν την προσωπική τους θέση και άποψη για τα δρόμενα που θα αντιμετωπίσουν στην μετέπειτα ζωή τους. Ένας από τους εισηγητές ήταν ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, διδάκτορας εγκληματολογίας του Δημοτικού Πανεπιστημίου Θράκης, δικηγόρος και τέος Γενικός Γραμματέας Εγκληματολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θέλω να συγχαρώ τη Νομική Σχολή Θράκης και ειδικότερα τον τομέα ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών και το Εργαστήρι Εγκληματολογικών Επιστημών, η οποία από κοινού διοργανώνουν αυτό το σπουδαίο σεμινάριο. Φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η Νομική Σχολή της Θράκης βρίσκεται στην πρωτοπορία ως προς την ανάδειξη των κρίσιμων κοινωνικών και νομικών ζητημάτων. Το θέμα το οποίο απασχολεί το συγκεκριμένο σεμινάριο αφορά γενικότερα τον εγκλισμό και τα δικαιώματα και ειδικότερα τις τάσεις της ελληνικής σοφρονιστικής πολιτικής αλλά και γενικότερα παγκοσμίως τις σχετικές τάσεις. Πρέπει να επισημάνω ότι είναι αναγκαιότητα η ελληνική σοφρονιστική πολιτική να περάσει από την τιμωρητικότητα στην εμπέδωση πολιτικών που θα καταστήσουν κυρίαρχες τις εναλλακτικές της φυλάκισης ποινές και θα εφαρμόσουν κανόνες που παγκοσμίως πλέον γίνονται αποδεκτοί μετά από τις σχετικές συστάσεις του ΟΗΕ. Είναι σημαντικό πλέον η φυλακή να αφορά μόνο αυτούς που πραγματικά ανησυχούν την κοινωνία και όχι τον κάθε άνθρωπο που έχει ένα κοινωνικό